Τώρα ακούσαμε τους ειδικούς τις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα να λένε πως αν η σύγκρουση είχε γίνει μέσα στη σύραγγα που βρίσκεται κοντά, οι συνέπειες θα ήταν ακόμη χειρότερες. Ο Χρήστος Νικολαίδης λοιπόν έκανε αυτοψία στη σιδηροδρομική σύραγγα των Τεμπών και ειλικρινά δυσκολευόμαστε κι εμείς να πιστέψουμε αυτά που κατέγραψε ο απεσταλμένος μας. Πλήρης διάλυση. Ούτε πυροσβεστικές φωλιές, ούτε φωτισμός, ούτε σήμανση, ούτε εξαερισμός, ούτε ασανσέρ διαφυγής. Απολύτως τίποτα. Μέσα στις σύραγγες, στις σιδηροδρομικές, θα πρέπει να υπάρχουν όλα εκείνα τα μέσα που θα εξασφαλίσουν ότι οι πυροσβέστες θα μπορούν μέσα να μπουν και να κάνουν τη δουλειά τους. Εδώ βλέπετε μία πυροσβεστική φωλιά. Δεν υπάρχει τίποτα. Έχει λαιλατηθεί. Άδειες πυροσβεστικές φωλιές, ανύπαρκτος φωτισμός και ανιχνευτές πυρκαγιάς. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί στη σιδηροδρομική σύραγγα των Τεμπών, λίγες εκατοντάδες μέτρα από το σημείο του τραγικού δυστυχήματος, όπως αποκαλύπτει η αυτοψία του Sky. Βρισκόμαστε μέσα σε μία από τις σύραγγες στις σιδηροδρομικές των Τεμπών. Εδώ, όπως παρατηρείτε, δεν υπάρχει απολύτως κανένα μέτρο ασφαλείας. Δεν υπάρχει φωτοσήμανση, η οποία θα μπορούσε να βοηθήσει τους επιβάτες ενός εγκλωβισμένου τρένου να βγουν προς τις οδούς της διαφυγής. Εδώ, μέσα στο απόλυτο σκοτάδι, θα πρέπει κάποιος να φτάσει σε μία από τις οδούς της διαφυγής, στο ύψος του χωριού Νέος Πόρος. Ναι, εδώ παρατηρούμε ότι τα ηλεκτρονικά συστήματα είναι όλα λαιλατημένα. Έχουν κλέψει τα πάντα σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό. Και τίποτα δεν δουλεύει. Ούτε το δίκτυο της πυροσβεστικής. Υπάρχει ένα σανσέρ εντελώς απαραίτητο, καθώς βρισκόμαστε περίπου 4 πατώματα κάτω από την επιφάνεια της γης. Και αυτό δεν δουλεύει. Δεν υπάρχει. Είναι μάλλον διακοσμητική εδώ η παρουσία του. Κι όμως, αν συμβεί ένα ατύχημα μέσα στο τούνελ, το έργο των διασωστών θα είναι τρομερά δύσκολο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως έχει να κάνει με το σύστημα εξαερισμού, το οποίο σύμφωνα με το πόρισμα της πυροσβεστικής δεν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία, γιατί έχει εγκαταληφθεί εδώ και αρκετά χρόνια. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι αν μέσα στην σύραγγα των Τεμπών έχουμε ένα σιβάν και η σύραγγα γεμίσει με καπνούς, κανείς δεν θα μπορέσει να φτάσει στο σημείο εδώ για να προχωρήσει το έργο της διάσωσης. Στις περισσότερες οδούς διαφυγής δεν υπάρχουν ούτε πυράντοχες πύλες, ενώ έχει κηρυχθεί έκπτωτη η εταιρεία που είχε αναλάβει τη συντήρηση του εξοπλισμού και εδώ και χρόνια δεν έχει αναλάβει νέα. Δεν αδειοδοτούμε, δεν πιστοποιούμε. Εμείς κάναμε ένα σχέδιο επέμβασης σε περίπτωση ατυχήματος μέσα στα τούνελ. Αυτό το σχέδιο ολοκληρώθηκε που πριν εγώ αποχωρήσω από την περιφέρεια Θεσσαλίας. Εκεί υπάρχουν κάποιες απαιτήσεις που μάλλον δεν πληρούνται. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, αυτό το πόρισμα της πυροσβεστικής αναγράφει ότι μέσα στις σύραγγες των Τεμπών του ΟΣΕ δεν υπάρχει απολύτως κανένα μέσο ασφαλείας. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν κάμερες αλλά δεν λειτουργούν, υπάρχουν πυροσβεστικές φωλιές αλλά δεν λειτουργούν. Δεν ξέρω τι θα έκανα εάν είχαμε ένα τόσο σοβαρό συμβάν όπως η σύγκρουση των τρένων μέσα στη σύραγγα. Μάλλον δεν θα έβαζα τους άντρες μου μέσα στις οδούς διαφυγής, αφού δεν διαθέτουν υποδομή ασφαλείας. Δίχως πυράντοχες πύλες δεν μπορείς να φτιάξεις ασφαλείς θαλάμους. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι διασώστες θα κινδύνευαν πριν ακόμη φτάσουν στο τρένο. Όπως επισημαίνουν πυροσβέστες, αν το μοιραίο σιδηροδρομικό δυστύχημα είχε σημειωθεί λίγα λεπτά αργότερα, τα σωστικά συνεργεία θα χρειάζονταν ώρες για να προσεγγίσουν το σημείο. Και πραγματικά συνδεόμαστε με τον Χρήστο Νικολαίδη. Ο Θεός φύλαξε και δεν έγινε το δυστύχημα μέσα στο τούνελ, γιατί με βάση αυτά τα οποία κατέγραψες, Χρήστο, κανείς δεν θέλει να βάλει με το νου του τι θα είχε συμβεί. Γιάννη, κυρίες και κύριοι, πρέπει να εξηγήσω μερικά πράγματα. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε την τρίτη μέρα μετά το τραγικό δυστύχημα, όταν μιλούσαμε με κάποιους πυροσβέστες οι οποίοι επιχειρούσαν στο σημείο της σύγκρουσης. Η πολλή δουλειά τους είχε τελειώσει, συνεπώς είχαν χρόνο και διάθεση για κουβέντα. Πάνω λοιπόν στην κουβέντα αυτή, οι άνθρωποι της πυροσβεστικής Θεσσαλίας μας εξηγούσαν αυτό το μεγάλο φόβο, τον εφιάλτη τους. Έλεγαν ότι αν σε περίπτωση η σύγκρουση αυτή γινόταν 2.000 μέτρα πιο κάτω, θα ήμασταν μέσα στις σύραγγες των Τεμπών. Και αυτό θα σήμαινε ότι δεν θα είχαμε την τραγωδία την οποία βιώσαμε, θα είχαμε μια τραγωδία με μια εκατόμβη νεκρών. Γιατί πραγματικά μέσα στις σύραγγες των Τεμπών επικρατεί μια κατάσταση η οποία είναι απαράδεκτη. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι. Μα είναι δυνατόν, Χρήστο, ακόμα δεν λειτουργήσε καλά-καλά η διπλή γραμμή και οι σύραγγες που διαφημίστηκαν τόσο και είναι αυτή η εικόνα τους της πλήρους διάλυσης. Ένα κλιμάκιο λοιπόν διαπίστωσε η διεισόμαση αυτή την διάλυση, Γιάννη, όταν κλήθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Θεσσαλίας
να εφαρμόσει, να εκπονήσει ένα σχέδιο επέμβασης στην περίπτωση που κάτι στραβό πήγαινε μέσα στις σύραγγες των Τεμπών. Οι αξιωματικοί κυριολεκτικά έτριβαν τα μάτια τους όταν έφτασαν στα σημεία αυτά και διαπίστωσαν από κοντά όλη αυτή την απαράδεκτη κατάσταση. Μιλάμε για ένα εγκαταλελειμμένο ουσιαστικά σχέδιο προστασίας από την πυρκαγιά και διαφυγής από αυτές τις σύραγγες. Το πόρισμα είναι ένα πόρισμα κόλαφος της πυροσβεστικής, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Sky. Ήδη έχει συμπληρωθεί από τον Δεκέμβριο του 2022. Και κανονικά θα έπρεπε να έχει φτάσει και στον ΟΣΕ, αλλά και σε όλους τους αρμοδίους. Δεν ξέρουμε την τύχη του. Πάντως ένα είναι το βέβαιο. Εάν σε περίπτωση είχαμε κάτι παρόμοιο μέσα στις σύραγγες των Τεμπών, τότε ακόμα και η πρόσβαση για τους πυροσβέστες θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Μας εξηγούσαν αξιωματικοί της πυροσβεστικής ότι έχουν στη διάθεσή τους αυτές τις φιάλες οξυγόνου που κρατούν περίπου 20 με 25 λεπτά. Εάν συμβεί κάτι κακό μέσα στη σύραγγα, το πρώτο πράγμα το οποίο γίνεται είναι ότι έχουμε πάρα πολλούς καπνούς. Κάτι που σημαίνει ότι οι πυροσβέστες που θα σπεύσουν να επιχειρήσουν στο σημείο θα πρέπει να έχουν οπωσδήποτε αυτές τις φιάλες οξυγόνου. Εάν δούμε τους χρόνους οι οποίοι χρειάζονται, καταλαβαίνουμε ότι τα 25 λεπτά δεν θα μπορούσαν να επαρκέσουν για μια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Και αντιλαμβάνεστε ότι ο εφιάλτης των πυροσβεστών της αξιωματικής, των αξιωματικών της πυροσβεστικής, ήταν ότι μέσα σε μια τέτοια άσχημη κατάσταση πολλοί φοβούνται αδιανόητα ότι πράγματα θα έχουν να μετρήσουν ανάμεσα στα θύματα ακόμα αδιανόητα και τους άντρες και τις γυναίκες των διασωστικών αυτό συνεργείων. Αυτό που μας κάνει να δυσκολευόμαστε να το αποδεχθούμε είναι ότι τα είχαν επισημάνει, τα ήξεραν οι αρμόδιες αρχές, ο ΣΕΝ προκειμένου, και προφανώς δεν έκαναν τίποτα για να υπάρχουν αυτά τα χάλια. Σε ευχαριστούμε, Χρήστο.